Αυτό σημαίνει ότι άλλα λέμε και άλλα γίνονται. Τα λόγια είναι περιττά. Οι πράξεις. Εγώ έχω να δείξω πράξεις στη ζωή μου. Ό,τι έκανα το έκανα. Μιλάω πρώτα με έργα και μετά μιλάω με έργα. Λοιπόν, η αποκέντρωση δεν είναι λόγια. Η αποκέντρωση είναι έργα. Και σήμερα, εν ονόμα της αποκεντρώσεως, κάνουμε δυστυχώς συγκέντρωση. Μπορεί να τάζουμε και να λέμε, δεν θα κατοργηθούν οι υπηρεσίες, δεν θα φύγει εφορία από το Σοκό, δεν θα φύγει εφορία από το Ζαγκλιβέρι. Όμως σήμερα συμβαίνει το άκρος αντίθετο. Καθημερινά έχουμε μηνύματα, θα κλείσουν το αστυνομικό τμήμα Σοκού, θα κλείσουν το αστυνομικό τμήμα Ζαγκλιβερίου. Φεύγουν οι 7 υπάλληλοι από την εφορία Ζαγκλιβερίου. Έχουν από το Σοκό δώσει υπάλληλοι. Πού είναι λοιπόν τα λόγια? Με τα λόγια θα μείνουμε επί της πράξης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα και να αφήσουμε τους υποσχέσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε παρακαλώ στον κύριο Ράβνελ για την απάντησή του. Θα απαντήσω με τον εξής τρόπο. Παρέλαβα το Δήμο Ασσύρου προτού 4 χρόνια. Παρέλαβα έναν μικρό Δήμο, ο οποίος ήταν ανοργάνωτος, με κακοδιαχείριση και με ένα σημαντικό έλλειμμα. Δουλέψαμε στην κατεύθυνση της οργάνωσης, οργανώσαμε το Δήμο, συμμαζέψαμε τα ελλείμματα, τρέξαμε στην Αθήνα, βγάλαμε λεφτά, διεκδικήσαμε, πήραμε λεφτά. Και φτάσαμε να είμαστε σε ένα επίπεδο να έχει γίνει σημαντικό έργο σε όλο το Δήμο, μια ισόρροπη ανάπτυξη και στην Άσυρο και στην Κυρκιά και στο Εξαμήλι, σημαντικότατων έργων. Παρά τα αυτά, εξοφλήσαμε το Δήμο, δεν χρωστάμε, θα είμαστε από τους μοναδικούς Δήμους ο οποίος θα έρθει με ταμείο στο Λαγκαδά. Και αν κάποιος πει, εδώ είναι τα έξτρα της τράπεζας, είναι σημερινή ημερομηνία για κάποιο δάνειο που έχει κάνει ο Δήμος Ασσύρου όσον αφορά την κτηματογράφησή του. Ναι, βεβαίως, πρωτού 1,5 χρόνο κάναμε ένα δάνειο της τάξης των 900.000 ευρώ, το οποίο είναι δεσμευμένο σε ειδικό λογαριασμό, δεν μπορεί να το περάξει κανένας. Έχουν εκταμιευθεί μόνο 100.000. Τα υπόλοιπα λεφτά είναι σε προθεσμιακό λογαριασμό. Το δάνειο το πήραμε με 3,1 και τα ορκίζονται τα λεφτά μας με 2,5. 800.000 ευρώ είναι μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο δεν μπορεί να τα πειράξει κανείς μα κανείς, και τα υπόλοιπα τα λεφτά έχουν εξοφληθεί οι δόσεις. Και επιστρέφουμε στο Δήμο Λαγκαδά ένα υπόλοιπο της τάξης των 450.000 ευρώ. Διαχειριστήκαμε τα λεφτά του Δημότη μας με απόλυτη διαφάνεια, με αξιοκρατία, σεβαστήκαμε το κάθε ευρώ του πολίτη μας. Νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Έτσι θα λειτουργήσουμε και στο μεγάλο Δήμο Λαγκαδά. Θα τον νοικοκυρέψουμε. Όσον αφορά τα λουτρά, δεν τα απαξιώνω, κύριε Καραγιάννη, τα λουτρά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μας τα λουτρά μας ενδιαφέρουν να είναι μια επικερδής επιχείρηση, να υπάρχει απασχόληση στον κόσμο, αλλά και ο κόσμος που δουλεύει εκεί να πληρώνεται. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρώνται. Υπάρχουν. Μην βάζετε διαθέματα, δεν είναι σωστό στο κλείσιμο τη συζήτηση. Είναι το λιγότερο αντιδοτολογικό. Θα δώσω το δικαίωμα να απαντήσω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και για τα δάνεια μπορώ να απαντήσω και για όλα. Σα παρακαλώ. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, στο τέλο τη συζήτηση να βάζετε διαθέματα. Κύριε, παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείτε, δεν θα με. Και παραβιάζει του κανόνε που έχετε σε αυτήν. Κύριε Καραγιάννη, δεν έχετε το λόγο, κύριε Ραβέν, να ολοκληρώσετε. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι έχω προκληθεί γι' αυτό και απάντησα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν απαξιώνω τίποτα όσον αφορά τα λωτρά. Τα λωτρά μα ενδιαφέρουν, είναι μια επικερδή επιχείρηση. Ο Λαγκαδάς γνωρίζετε από τις ντομάτες, όπως είπε ο κύριος Ρόγκας, από τις μελιτζάνες, από τα λουτρά και για το κίτ. Για το κίτ, γιατί πήρατε ανταποδοτικά, κύριε Ράβνελ, μπορείτε να μου απαντήσετε. Για το κίτ, γιατί πήρατε ανταποδοτικά, για πέστε. Απαντήστε στην κοινωνία για το περιβαλλοντικό σας έργο, γιατί πήρατε ανταποδοτικά. Γιατί δεν δεχτήκατε εσείς να πάει στην Τετάρτη. Α, γι' αυτό πήρατε ανταποδοτικά. 900.000 ευρώ πήρε, κύριε Ράβνελ, εντάξει. Αυτό είναι ο λόγος σας. Εσείς και ο προηγούμενος δήμαρχος. Έτσι, για να ξέρετε ότι και εμείς έχουμε επιχειρήματα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. 900.000 πήρατε ανταποδοτικά, εσείς προεδράζετε του περιβάλλοντος. 900.000 τα δικαιούται η περιοχή. Έχετε δηλαδή την εγκατάσταση του κιτ 900.000 ευρώ. Τόσο κοστίζει η περιοχή σα. 900.000 ευρώ κοστίζει η περιοχή σα. Εμεί δεν δεχτήκαμε ούτε ένα ευρώ τα δικαιούται, κύριε Ραβάλι. Σα καταγγέλνω δημόσια. Δεχτήκατε 900.000 ευρώ δημοτικά. Τόσο κοστίζει το περιβάλλον. Αυτή είναι η αξία του άνθρωπου. Κύριε, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Ραβάλι. Δεν έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να μιλήσετε έτσι, να πάτε σε ρινγκ. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι δυνατόν. Είναι προεκλογικό κλίμα αυτό. Είναι αυτό προεκλογικό κλίμα. Όχι βέβαια. Είναι αυτό κατάσταση αυτοδιοικητικών αρχόντων, να φωνάζουν έτσι ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η εικόνα που δίνετε στους δημότες σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργουδάκη, ο λόγος σας για την τελευταία σας προποθέτηση. Φαντάζομαι ότι οι τηλεθεατές θα βγάλουν συμπεράσματα από την όξυση της συζήτησης. Εμείς έχουμε να πούμε το εξής, ότι οι εκλογές στις 7 του Νοέμβρη
για τα κρατικά τοπικά όργανα θα έχουν έντονη πολιτική σημασία. Πάντα είχαν τέτοια σημασία, τώρα όμως αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη ένεκα του μνημονίου και της εφαρμογής της νέας διοικητικής δομής του Καλλικράτη. Το εκλογικό λοιπόν αποτέλεσμα θα σηματοδοτήσει, πρέπει να σηματοδοτήσει τη θέληση για πάλι και αντίσταση ή και να ανάψει αν θέλετε κόκκινο ή ακόμα και πράσινο φως για τα αντεργατικά μέτρα που έρχονται, γιατί σχεδιάζονται, τα ακούμε από τα χείλη των υπουργών της κυβέρνησης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η διαφορά με τις εθνικές εκλογές είναι ότι σε αυτές εκλέγονται τοπικά όργανα, ενώ στις εθνικές κοινοβούλιο, αλλά αυτά τα τοπικά όργανα που θα εκλεγούν στις 7 του Νοέμβρη θα υλοποιήσουν την κυβερνητική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Αυτό οι πολίτες πρέπει να το πάρουν καλά υπόψη τους. Κατά τη γνώμη μας, ο λαός της περιοχής πρέπει να καταδικάσει τους συνδυασμούς που στηρίζουν Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα αναχώματα που έχουν στηθεί, και να ενισχύσει αποφασιστικά τη λαϊκή συσπήρωση που τη στηρίζουν δημοκρατικοί ριζοσπάστες πολίτες και το ΚΚΕ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Γεωργουδάκη. Από δικής μου πλευράς εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία και καλή συνέχιση του προεκλογικού αγώνα σε όλους. Κύριε Καμαρούδη, κύριε Καραγιάννη, κύριε Ρόκο, κύριε Γεωργουδάκη. Να ζητήσω μία συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Είσαστε φιλοξενούμενοι μου και όπως σας σέβομαι, ήθελα να σέβεστε και εμένα και τους συνομιλητές σας και τους τηλεθεατές. Σας εύχομαι από ολόψυχα καλή επιτυχία. Όλοι είσαστε φίλοι, γνωριζόμαστε χρόνια, μεγαλώνουμε παρέα στο νομό Θεσσαλονίκης και πραγματικά να ξέρετε ότι προσωπικά πιστεύω ότι ο Λαγκαδάς δεν είναι απλά ένας ευλογημένος τόπος, κύριε Ράμναλη, όπως χρησιμοποιήσατε τη δική μου έκφραση πριν, αλλά είναι και μια περιοχή που γεννά άξιους ανθρώπους για να τον διοικήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξανά μαζί αύριο στις 6 το απόγευμα.